Θα τελειώσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε με την δίκη του Μητροπολίτη Τέος Κητίου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακα. Συνεχίστηκε και σήμερα σε έντονους τόνους η συνεδρία του δικαστηρίου. Πάμε ξανά στην Κατερίνα Ιωάννου να δούμε. Κατερίνα. Κάτι να πούμε ότι με έντονους τόνους, όπως ανέφερες και εσύ, διεξάγεται η σημερινή αντεξέταση του τέος Μητροπολίτη Κητίου, χαρακτηριστικά κατά την επιβολή ερωτήσεων από την κατηγορούσα αρχή. Ο ίδιος απαντά ουδέποτε επιδίωξα να πάρω τη δόξα των ανθρώπων. Εστιάζεται η κυρίως αντεξέταση στο ποια άτομα ήταν μαζί του καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας στην Μητρόπολη. Ενώ να σας πω ότι σε κάποια στιγμή ανέβηκαν οι τόνοι όταν ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά «Ως επίσκοπος δεν ψεύδομαι». Ψεύδεσαι γιατί ως επίσκοπος εκμεταλλευτήκατε την θέση σας για να εκμεταλλεύεστε, όπως χαρακτηριστικά είπε, μικρές κοπέλες όπως την 57χρονη. Ο ίδιος με έντονο ύφος και υψωμένη φωνή απάντησε στην κατηγορούσα αρχή «Ντροπή σας». Είναι σε εξέλιξη, απαντά στις ερωτήσεις της κατηγορούσας αρχής ο Μητροπολίτης Τέος Κητίου, ωστόσο είναι έντονη η διαδικασία σήμερα, είναι σε υψηλούς τόνους, κάποια στιγμή χτύπησε και το χέρι του στο τραπέζι και να σας πω ότι αναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κλείσει η ολοκλήρωση όλη της αντεξέτασης και να δούμε πότε θα οριστεί η επόμενη δικάσιμος. Μάλιστα. Μου προκαλεί πάντως εντύπωση η Κατερίνα, με δικάσιμο το πώς εξελίσσεται ο Μητροπολίτης Τέος Κητίου, ο οποίος στην προηγούμενη δίκη δεν ήταν σε θέση να την παρακολουθήσει. Αυτό ήταν το αίτημα του δικηγόρου του. Σωστά? Δεν ξέρω εσύ που παρακολουθείς από κοντά. Είχε γίνει θέμα έκπτωσης νοητικών του λειτουργιών. Τώρα ο ίδιος απαντά, μάλιστα υπάρχουν κάποιες φορές που απαντά μέσω ερωτήσεων απευθυνόμενος στην κατηγορούσα αρχή και μάλιστα η ίδια κάποια στιγμή ζήτησε από την εντιμοτάτη ότι θα πρέπει να μπουν κάποια όρια στον κατηγορούμενο καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε η κυρία Γιάλουρου εκ μέρους της κατηγορούσας αρχής ότι της επιτίθεται προσωπικά. Μάλιστα. Κατένα, σε ευχαριστώ πολύ.